Κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα στα νοσοκομεία όλης της χώρας από την ΠΟΕΔΗΝ. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία διαμαρτύρονται για υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Σερών, κ. Βαγγέλης Παπαμιχάλης, αναφέρει ότι ανέδειξαν τα προβλήματα με κάθε τρόπο, λέγοντας χαρακτηριστικά πως η κάθε στιγμή μέσα στο νοσοκομείο είναι πολύ πιο δύσκολη από αυτή που καταγγέλουν, ρίχνοντας τα πειρά τους στην κυβέρνηση, λέγοντας πως τους έχει αφήσει μόνους να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση. Η κινητοποίηση σήμερα είναι στα πλαίσια πανελλαδικής δράσης, την οποία έχει κηρύξει ΠΟΕΔΗΝ για την κατάσταση την οποία επικρατεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Την κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο Σερών την έχουμε αναδείξει και την έχουμε καταγγείλει τις τελευταίες εβδομάδες με το όσο πιο έντονο και γλαφυρό τρόπο μπορούμε. Και πιστέψτε με, είναι. Αν περιγράψουμε πραγματικά την κάθε στιγμή μέσα στο νοσοκομείο, είναι πολύ χειρότερη από αυτή που βγαίνουμε και καταγγέλουμε στα μέσα. Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας μας έχουν αφήσει τελείως μόνους μας να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση. Δεν υπάρχει καμία βοήθεια στα νοσοκομεία για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την υγειονομική κρίση την οποία έχουμε αυτή τη στιγμή στη χώρα, και το μόνο που κάνουν είναι να δίνουν πακτολό χρημάτων στους ιδιώτες. Αυτό έχει να κάνει με τα χρήματα τα οποία δίνουν στις μονάδες εντατικής θεραπείας των ιδιωτών, που αντί να τα επιτάξουν, έχουν αυξήσει το ημερήσιο νοσήλιο από 800 ευρώ σε 1.600. Αυτό είναι με την απόφαση που είναι για τους ιδιώτες να έρθουν στα νοσοκομεία με 2.000 ευρώ. Η λύση αυτή τη στιγμή είναι να γεμίσουν τα νοσοκομεία κόσμο και να επιταχθεί ο ιδιωτικός τομέας υγείας. Καταγγέλλοντας πως δέχτηκαν απειλές για τη σημερινή τους συγκέντρωση. Εμείς καταγγέλουμε την διαδικασία που ξεκίνησα χθες, να μην το πω τρομοκράτηση, αλλά απειλή της αστυνομίας ότι θα έρθει να κόψει πρόστιμα στους συγκεντρωμένους. Δηλαδή μια κυβέρνηση που κάνει τα στραβά μάτια και αφήνει τον κόσμο να παστώνεται μέσα στα λεωφορεία και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στους χώρους εργασίας, χωρίς μέτρα προστασίας, απειλεί ότι θα έρθει να καταστήλει τις κινητοποιήσεις εργαζομένων και σωματείων για την κατάσταση την οποία επικρατεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Γι' αυτό το λόγο και για να μην τους δώσουμε κανένα πάτημα και καμία ευκαιρία να κατασκευαστούν τους γιατρούς και το προσωπικό του νοσοκομείου, η συγκέντρωσή μας σήμερα είναι συμβολική από πρόεδρους σωματείων και φορέων, και ενημερώνουμε ότι το επόμενο διάστημα θα κάνουμε πολύ πιο δυναμικές κινητοποιήσεις εφόσον συνεχίζεται αυτή η κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το παρόν τους προς συμπαράσταση στους εργαζόμενους του Γενικού Νοσοκομείου Σερών έδωσαν και αρκετοί φορείς του νομού. Όχι απλώς συμπαραστέκεται στον αγώνα των γιατρών, των υγειονομικών και του άλλου προσωπικού των νοσοκομείων, αλλά παλεύει μαζί τους για να αλλάξει αυτή η άθλια κατάσταση στο νοσοκομείο και γενικότερα στο δημόσιο σύστημα υγείας, και να αφήσουν γυμνό το σύστημα υγείας, αθωράκιστο, απροστάτητο το λαό. Και ακόμη μέσα στην πανδημία, από την άνοιξη μέχρι σήμερα, δεν πήρανε κανένα μέτρο να θωρακίσουν το σύστημα υγείας, αλλά πήρανε μέτρα για να αυξήσουν, να ανακάμψουν μάλλον τα κέρδη οι εταιρείες του τουρισμού, οι εταιρείες των ξενοδόχων, οι αεροπορικές εταιρείες, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες και όλοι όσοι θησαυρίζουν από τη δυστυχία του λαού. Ήρθαμε, εκπροσωπώ δηλαδή την Επιτροπή Αλληλεγγύης, γιατί ξέρετε όλοι και το ζούμε πια ότι έχουμε έναν πόλεμο. Και σε υγειονομικό πόλεμο. Και σε έναν πόλεμο υπάρχουν οι λιποτάκτες, υπάρχουν οι τρομοκράτες, υπάρχουν αυτοί που κοφεύουν και υπάρχουν και αυτοί που αγωνίζονται. Εμείς λοιπόν είμαστε με τη μεριά αυτών που αγωνίζονται. Είμαστε με τη μεριά των γιατρών μας, των νοσηλευτών μας, αυτών που έχουν τις ίδιες αγωνίες και κάνουμε τους ίδιους αγώνες με τον σαραϊκό λαό. Επειδή εμείς δεν θυμιατίζουμε, δεν παρακαλούμε, δεν λυγίζουμε μέση, απαιτούμε, με δύο λόγια θα το πω, ένα σύστημα δημόσιας και δωρεάν υγείας για όλο το λαό, με ό,τι αυτό σημαίνει, και τα αιτήματα των υγειονομικών μας
είναι και αιτήματα δικά μας. Συμπαραστεκόμαστε, ακούσαμε τις κραυγές των γιατρών και των υγειονομικών, ξέρουμε γενικά, έχουμε αντίληψη του τι γίνεται αυτό τον καιρό και είμαστε εδώ για να υψώσουμε τις φωνές μας, όλοι οι σύλλογοι και οι φορείς, ώστε να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα ότι διεκδικούμε την υγεία που μας αρμόζει, την υγεία που χρειαζόμαστε στον 21ο αιώνα. Διεκδικούμε δωρεάν δημόσια υγεία για όλους, χωρίς προϋποθέσεις, και κέντρα υγείας πλήρως εξοπλισμένα, ούτως ώστε να εξυπηρετούνται οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που βρίσκονται στα χωριά μας και όχι μόνο. Συμπαραστηκόμαστε στο νοσηλευτικό προσωπικό και στους γιατρούς, στον αγώνα που δίνουν για την υπεράσπιση της υγείας του λαού μας. Εμείς καταγγέλουμε την κυβέρνηση ως φορέα υπερμετάδοσης του ιού και την χαρακτηρίζουμε ως υπεύθυνη για τους θανάτους και την επιδείνωση της υγείας όλου του λαού. Διότι είναι αδιανόητο ύστερα από τόσο καιρό να μην παίρνει μέτρα στα σχολεία, να μην παίρνει μέτρα για προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού, να αρνείται να πάρει κάθε μέτρο κοινωνικό υπέρ των εργαζομένων και ακριβώς την ίδια περίοδο βάζει διαδικασία για την κατάργηση του 8ωρου και λοιπόν κοινωνικών δικαιωμάτων. Θέλουμε να αναδείξουμε για κάποια ζητήματα που απασχολούν και εμάς τους εργαζόμενους, που πολλοί συνάδελφοί μας είναι στους χώρους εργασίας αυτή την περίοδο και με μειωμένο προσωπικό βιώνουν όλη αυτή την αντιδικοποίηση της δουλειάς χωρίς να έχουν αυξηθεί τα δικαιώματά τους, αλλά ίσα ίσα είναι περίοδος που χτυπιούνται. Τους καλούμε να πιέζουν και οι ίδιοι να τηρούνται τα μέτρα προστασίας και να πιέζουν και τους εργοδότες τους να τηρούν και οι ίδιοι τα μέτρα προστασίας μέσα στις επιχειρήσεις. Και από εκεί και πέρα κάτι πρέπει να γίνει και με τους εργαζόμενους που είναι οι συνάδελφοι να βγουν σε αναστολή, που έχουν κλείσει επιχειρήσεις,